Η εικόνα των πολιτών που άλλοτε γυρνούσαν από μαγαζί σε μαγαζί, κάνοντας πλούσιο πάροχο τα ψώνια τους, θυσιάζοντας το δώρο του Πάσχα για τις γιορτινές ημέρες, αποτελεί παρελθόν. Η φετινή Ανάσταση βρίσκει τους τρικαϊνούς προβληματισμένους για τα οικονομικά τους, προσπαθώντας να τα βγάλουν πέρα με λογαριασμούς και τις αυξημένες απαιτήσεις της καθημερινότητας. Πάντως, από χθες η αγοραστική κίνηση παρουσιάστηκε ανεβασμένη, με τους καταστηματάρχες να παίρνουν βαθιά ανάσα. Καλά μας πήγε αυτές τις μέρες. Τώρα βλέποντας την πορεία, τι θα κάνουμε. Οι τιμές σε σχέση με άλλες χρονιές. Πεσμένες. Έχουμε ρίξει τις τιμές. Ισχύουν ακόμα, εκτός από ότι έχουμε φτάσει σε πασχαλινή περίοδο. Κάποιες προσφορές μέσα, αφού τα χειμωνιάτικα δεν τα έχουμε βγάλει. Δεν υπάρχει μια μέτρια, ευτυχώς, προς καλή κατάσταση. Νομίζω ότι και οι έμποροι προσπαθούν να βοηθήσουν τους καταναλωτές να έρθουν στα μαγαζιά και να ψωνίσουν με καλύτερες τιμές, με κάποιες προσφορές, με κάθε τρόπο. Ισχύουν ακόμη προσφορές τώρα σε πασχαλινή περίοδο, έτσι. Όσο μπορούμε σε κάποια προϊόντα, ναι. Σε σχέση με πέρυσι, η κίνηση μια αντίστοιχη περίοδο ή με άλλα χρόνια. Με άλλα χρόνια ίσως είναι λίγο πιο κάτω. Σε σχέση με πέρυσι νομίζω ότι είμαστε στα ίδια επίπεδα.